Ιστορία Τετάρτης Δημοτικού, Τέταρτη Ενότητα, Ελληνιστικά Χρόνια. Κεφάλαιο 35. Ο Πύρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου. Μετά τη Μακεδονία άρχισε και η Ήπειρος να αναπτύσσεται. Ο βασιλιάς της, Πύρος, θέλησε να δημιουργήσει μεγάλο κράτος στη Δύση, όπως ο Αλέξανδρος στην Ανατολή. Εκστράτευσε λοιπόν στην Ιταλία, όπου νίκησε 2 φορές τους Ρωμαίους. Την 3η φορά όμως νικήθηκε και αναγκάστηκε να γυρίσει στην πατρίδα του. Στη διάρκεια μιας άλλης εκστρατείας στη Νότια Ελλάδα σκοτώθηκε στο Άργος. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Ήπειρος αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Ελλάδας. Ο Πύρος δημιούργησε ένα μεγάλο κράτος στην περιοχή με πρωτεύουσα την Αμβρακία. Ίδρυσε νέες πόλεις που τις στόλισε με ναούς και θέατρα και τις οχύρωσε με μεγάλα τείχη. Για να μην ασχολούνται οι κάτοικοι μόνο με την κτηνοτροφία, έστρεψε το ενδιαφέρον τους στη γεωργία και το εμπόριο. Ο Πύρος θέλησε να μεγαλώσει το κράτος του εκστρατεύοντας τη Δύση. Η ευκαιρία του παρουσιάστηκε όταν τον επισκέφτηκαν αντιπρόσωποι από τον Τάραντα και του ζήτησαν να τους προστατέψει από τους Ρωμαίους. Για τον λόγο αυτό ετοίμασε πολύ στρατό, υπηκό και ελέφαντες. Αποβιβάστηκε στην Ιταλία το 280 π.Χ. και κατάφερε να νικήσει 2 φορές τους Ρωμαίους. Έχασε όμως πολλούς στρατιώτες. Από τότε έμεινε γνωστή η φράση «Πύρια νίκη», που σημαίνει «νίκη, αλλά με πολλές απώλειες». Την 3η φορά νικήθηκε και έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει στην πατρίδα του. Αλλά και όταν επέστρεψε στην Ήπειρο δεν έμεινε ήσυχος. Αυτή τη φορά στράφηκε προς την Νότια Ελλάδα. Ο Σπαρτιάτης Κλεόνιμος του ζήτησε βοήθεια για να γίνει βασιλιάς της Σπάρτης. Ο Πύρος έφτασε στη Σπάρτη τη στιγμή που ο στρατός των Σπαρτιατών έλειπε σε εκστρατεία. Η πόλη δεν είχε τύχη και υπήρχε κίνδυνος να κυριευτεί. Τη νύχτα οι γυναίκες σκάβοντας κατάφεραν να υψώσουν χωμάτινο τείχος. Η ηρωική αντίσταση των ανδρών όσο και των γυναικών έκαναν τον Πύρο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Άργος γιατί πληροφορήθηκε ότι ο μακεδονικός στρατός ήταν έτοιμος να καταλάβει την πόλη. Τη νύχτα, στη διάρκεια σύγκρουσης, ο Πύρος σκοτώθηκε και ο στρατός του παραδόθηκε στους Μακεδόνες, το 272 π.Χ. Έλειψε έτσι ένας άξιος αρχηγός την εποχή που οι Ρωμαίοι είχαν αρχίσει να απειλούν την Ελλάδα. Παράθεμα 1. Ο Πύρος συζητάει με τον Κυναία. Ο Κυναίας, ενώ ο Πύρος ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει στην Ιταλία, άνοιξε μαζί του συζήτηση. «Πύρε, λένε πως οι Ρωμαίοι είναι γενναίοι πολεμιστές. Αν όμως τους νικήσουμε, σε τι θα μας χρησιμεύσει η νίκη μας?» Ο Πύρος είπε, «Αν νικηθούν οι Ρωμαίοι, θα κατακτήσουμε την πλούσια Ιταλία». Ο Κυναίας είπε στη συνέχεια, «Τι θα κάνουμε άμα κατακτήσουμε την Ιταλία?» Ο Πύρος του απάντησε, «Θα κατακτήσουμε τη Σικελία που είναι κοντά και μας απλώνει τα χέρια». «Τότε θα τελειώσει η εκστρατεία μας», είπε ο Κυναίας. Ο Πύρος, που δεν είχε καταλάβει που πήγαινε την κουβέντα ο Κυναίας, είπε, «Αυτή θα είναι η αρχή για νέα κατορθώματα, πιο μεγάλα». Είναι λοιπόν φανερό πως με τέτοια δύναμη που θα έχουμε και τη Μακεδονία θα καταλάβουμε και την Ελλάδα θα κυβερνήσουμε. «Και όταν τα πετύχουμε όλα αυτά, τι άλλο θα κάνουμε?» ρώτησε ο Κυναίας. Ο Πύρος αφού γέλασε είπε,
θα έχουμε πολύ χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση και το ποτήρι μας θα είναι γεμάτο κάθε μέρα». Τότε ο Κινέας που έφερε τη συζήτηση εκεί που ήθελε είπε: «Τι μας εμποδίζει λοιπόν και τώρα να γεμίζουμε το ποτήρι μας και να κάνουμε ευχάριστη παρέα, αφού χωρίς κόπους έχουμε όλα αυτά που θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε με μεγάλες θυσίες και αφού προκαλέσουμε και πάθουμε πολλά κακά?» Πλούταρχος, Πύρος. Παράθεμα 2. Το όνειρο του Πύρου. Η μάχη στη Σπάρτη σταμάτησε τη νύχτα. Ο Πύρος έπεσε για ύπνο και είδε το εξής όνειρο. Του φάνηκε ότι χτυπούσε τη Σπάρτη με κεραυνούς και κεγόταν ολόκληρη και αυτός χαιρόταν. Από τη χαρά του ξύπνησε και έδινε διαταγή στους αρχηγούς του να προετοιμάζουν το στρατό. Μιλούσε επίσης και στους φίλους του για το όνειρό του, εκφράζοντας τη σιγουριά του ότι θα κυριεύσει την πόλη. Στον Λυσίμαχο όμως δεν άρεσε το όνειρο. Εξήγησε μάλιστα πως τα μέρη που τα χτυπάει ο κεραυνός μένουν απάτητα. Και αυτό κατά τη γνώμη του φανέρωνε στον Πύρο πως δεν θα μπορέσει να καταλάβει την πόλη. Πλούταρχος, Πύρος. Παράθεμα 3. Κεραμίδα στο κεφάλι. Ο Πύρος μέσα στη φασαρία της μάχης έβγαλε την κορυφή της περικεφαλαίας του και την έδωσε σε έναν από τους φίλους του. Ο ίδιος, έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στο άλογό του, όρμησε εναντίον των εχθρών που έκαναν επίθεση. Ένα δόρυ όμως τον πλήγωσε στον θώρακα. Τότε ο Πύρος γύρισε εναντίον εκείνου που τον χτύπησε. Αυτός ήταν ένας απλός νεαρός από το Άργος, γιος μιας φτωχής γυναίκας. Η μητέρα του νέου παρακολουθούσε τη μάχη από τη στέγη. Μόλις είδε το γιο της να παλεύει με τον Πύρο, φοβήθηκε για τη ζωή του. Πήρε λοιπόν στα χέρια της ένα κεραμίδι και το πέταξε στον υπηρώτη βασιλιά. Το κεραμίδι έπεσε στο κεφάλι του Πύρου και τον σκότωσε. Πλούταρχος, Πύρος.